10 φαγητά που πρέπει να τρως κάθε μέρα, όλη μέρα για να κάψεις λίπος. Πάμε να ξεκινήσουμε τα φαγητά γρήγορα. Αυτά θα τρως, μη είσαι εδώ κακομοίρημα, τρως τίποτα άλλο. Ξεκινάμε το 1. Παγάκια. Ωραία, εγώ θέλω να φω κάτι. Φερμουάρ. Τώρα πρέπει να κάνουμε ακραία μέτρα. Παγάκια. Ωραία. Πεινάς, θα φας παγάκια. Μπορείς να φας παγάκια και το πρωί και το μεσημέρι, όποτε θες, όποτε πεινάς, μπορείς να φας, ρε φίλε. Τι άλλο θες. Φας παγάκια. Γιατί παγάκια. Έχουνε 0 θερμίδες. 1. 2. Όταν τα τρως, ρίχνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Το σώμα μέσω της ομοιόστασης παλεύει να τη φέρει πάλι σε ισορροπία τη θερμοκρασία. Και τι γίνεται, και θερμίδες. Άρα τα παγάκια έχουν αρνητικές θερμίδες. Πώς θα τα φάω τα παγάκια, Σάρο, σκέτα. Ποιο σου πέρα τα φας σκέτα, ρε. Τα φας με το δεύτερο φαγητό, το οποίο είναι Coca-Cola Zero. Θέλω να πάρεις παγάκια, να τα θερματίσεις. Ρίξεις Coca-Cola Zero από πάνω και αρχίζεις να τα τρως, να τρως τα παγάκια. Μην πίνεις, να τρως τα παγάκια για να παγώσει και ο εγκέφαλος και όλο το σώμα, να κρυώνεις. Εντάξει. Το χειμώνα. Δεν σταματάς να τρως παγάκια, συνεχίζεις και τρως παγάκια σαν να μην υπάρχει αύριο. Ειδικά το χειμώνα. Πάει ο κόσμος, κολυμπάει το χειμώνα. Α, είναι έξυπνος, είναι χειρημερινός κολυβητής. Το ίδιο θα κάνεις με τα παγάκια. Εντάξει. Πάμε στο μέθο επόμενο. Σου ρωτή. Μπορείς να βάλεις λεμόνι. Στημένο λεμόνι. Μπορείς να βάλεις και λίγο αλατάκι. Μπορείς να το συνδυάσεις και με άνηθο ή οτιδήποτε άλλο θες για να το κάνεις κάτι τύπου κοκτέιλοειδές. Γιατί είναι εξαιρετικό αυτό, μπορείς να το πίνεις έξω, μπορείς να το πίνεις σε μπαράκια, μπορείς να το πίνεις σπίτι, μπορείς να το προετοιμάζεις όποτε θες, όποτε θες. Νομίζω ότι πίνεις ποτό, σε βλέπουν όλοι, σε ζηλεύουν και εσύ τι κάνεις, και έχεις λίπος αυτή τη στιγμή που το κάνεις αυτό. Εντάξει, απίστευτο. Εγώ με αυτά τα τρία είμαι. Άσε, δώσε μου Coca-Cola Zero, σου ρωτεί παγάκια, τελείωσε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Εντάξει, απίστευτο κόμπο. Απίστευτο κόμπο. Εάν είσαι σοβαρός για να ξεφορτωθείς την κοιλιά σου και θες να το κάνεις αυτό σωστά, τότε δεν μπορεί να λείπει αυτό από το σπίτι σου. Θα το πάρεις. Εξομολογείς πρώην χοντρού. Εντάξει, πάτε το προφίλ μου και πάτε το link να αγοράσει το βιβλίο μου. Δωρεάν πανελλαδική αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το πάρεις αυτό, το βάλεις στο γραφείο σου, το κρεμάσεις εκεί πέρα στον τοίχο, το κολλείς στο ψυγείο σου. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήτανε. Δεν θα ξαναπαχύνεις. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Ζελέ 0, ζάχαρη. Εντάξει. Όσοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό, είναι αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα. Βλέπεις αυτό το πράσινο εδώ πέρα. Πρέπει, έχει αυτό το πράσινο. Πρέπει εδώ πέρα να λέει 0 θερμίδες. Να λέει στέβια ή χωρίς ζάχαρη. Αν δεν τα λέει αυτά, δεν είναι αυτό. Αυτό έχει κανονική ζάχαρη. Εντάξει. Προσοχή, συσκευασία, κακομύριδες. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι γιαούρτι 2%. Εντάξει. Όχι 0%. Όχι 5%. Όχι 10%. Το ανοιχτό το μπλε το γιαουρτάκι. Εντάξει, το ανοιχτό το μπλε θέλουμε. Ωραία. Οποιοδήποτε άλλο είναι σκουπίδια. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι πουτίγκα 0 θερμίδων. Πα, τώρα πάρε αυτό εδώ πέρα το ζελεδάκι. Βάλτε στο γιαουρτάκι με νεράκι. Βάλτε στο ψυγείο. Μπαμ! Έχεις πουτίγκα. Το απίστευτο γλυκό. Και οι θερμίδες. Λιποδιαλυτικό. Πεντανόστιμο. Πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Την έχουμε τη συνταγή. Πάμε σε επόμενο. Γρανίτα ζελέ. Όπως το είπαμε όλο αυτό, το ζελέ, μπορείς να το βάλεις απλά στην κατάψυξη και γίνει γρανίτα. Το σπάσεις μετά, θα αρχίσεις να το τρως. Είναι απίστευτο. Έχει 0 θερμίδες, πίγκα στην πρωτεΐνη και τι κάνει το κόλπο είναι, το κάνει πάγο. Οπότε ο πάγος τι είπαμε, τα παγάκια ρίχνουν τη θερμοκρασία και με λίπος. Φασούλη, παιδιά, έτσι μπουστάρει το μεταβολισμό σου. Τι νόμιζες, ότι από μόνος θα μπουστάρεις, εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει, να φας σωστά φαγητά. Πάμε στο επόμενο. Μανιτάρια, πλευρό τους, κανονικά, μικρά, μεγάλα, χοντρά, αδύνατα, δεν μας νοιάζει. Μανιτάρια να είναι και ό,τι να είναι. Τα φάμε. Ωραία. Απίστευτη επιλογή, εξαιρετικό. Το τρώω κάθε μέρα, μέρα παραμέρα μανιτάρια. 1 κιλό μανιτάρια έχουν, δεν ξέρω, 200 θερμίδες. Τώρα μου λέγε ο άλλος. Κάνω κάρνιβορ και δεν χάνω. Του λέω, ωραία, χθες τι έφαγες. Μου λέει, μοσχάρι, πόσο, 2 κιλά. Χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο, παιδί. Τι 2 κιλά μοσχάρι, είσαι σοβαρός. Αυτό είναι 4.000 θερμίδες, 5.000 θερμίδες. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Έτσι τα παχύνεις. Με τέτοιες μαλακίες. Του είπα, αγόρι μου, αντί για το μοσχάρι θα φας μανιτάρια. Απίστευτο. Πολύ καλύτερο και λιποδιαλυτικό. Εντάξει, αυτό είναι το κόλπο, να βρεις τέτοια φαγητά. Πάμε στο επόμενο. Σπανάκι. Έτσι όπως έτρωγε ο παπάι σπανάκι, έτσι να τρως και εσύ, να κάνεις και μεγάλα χέρια. Εντάξει, παιδιά, το σπανάκι έχει όλες τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε. Αντικαρκινικό, αντιοξειδωτικό, τίγκα στην πρωτεΐνη. Να τρως σπανάκι, σαν να μην υπάρχει αύριο, για να αδυνατίζεις να χάσεις λίπος. Το βάζεις στις τορτίες, το βάζεις στα φαγητά και αυτό που πάει στο επόμενο, σπανακόριζο, χωρίς το ρύζι. Ωραία. Σπανακόριζο χωρίς το ρύζι, δηλαδή παίρνεις το ρύζι, πόσο βάζεις συνήθως, 1 κιλό. Θα βάλεις 60 γραμμάρια, 50 γραμμάρια, άντε κάτω στη χειρότερη. Και θα βάλεις 1-2 κιλά σπανάκι μέσα. Εντάξει, θα βγει σούπα, τελείωσε. Βάλει πολύ νερό να βγει σούπα, βάλει και ένα κύβο κνόρ. Είσαι κυριλέ, είσαι μάγκας. Εντάξει, έχεις ένα πράγμα μπροστά σου, μια ολόκληρη κατσαρόλα 500 θερμιδών που μπορείς να τρως
για εβδομάδες να πούμε και να αδυνατίζεις. Εντάξει, τέτοια κόλπα πρέπει να βρεις. Και όπως είπαμε, εάν θες να ξεφορτωθείς την κιλούμπα, θα πάρεις το βιβλίο όπως και δίποτε. Πρέπει να το πάρεις τώρα, το κάνεις δικό σου για λίγες ώρες μόνο. Δωρεάν πανελλαδική αποστολή.